τέλος του δρόμου, δεν το φτερό. Εδώ πέρα δες. Δεν περνάει με τίποτα. Με τη μηχανή κάτι γίνεται. Αλλά αυτοκίνητο δεν περνάει με τίποτα. Χαίρετε φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε στο Γράμμο και θα προσπαθήσουμε να πάμε στη λίμνη Γκίστοβα. Σε αυτές οι λίμνες που είναι ψηλά σε αλπικό επίπεδο ονομάζονται δρακόλιμνες. Έχω έρθει κανένα 2-3 φορές εδώ πέρα, αλλά το μέρος πάλι σαν να είναι άγνωστο. Θα τη βρούμε πάλι, δεν θα τη βρούμε. Όποτε ερχόμαστε εδώ πέρα, όλο αυτό το θέμα έχουμε. Πού είναι αυτή η λίμνη? Δεν έχει μονοπάτι στάνταρ και είναι λίγο περίεργα να. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ο καιρός είναι με το μέρος μας. Εδώ πάνω μας είπαν οι ντόπιοι ότι τέτοιες εποχές είναι γεμάτο μέσα στα χιόνια. Φέτος, όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ λίγα. Πάμε να δούμε, κάνουμε μια προσπάθεια, να δούμε τι θα δούμε πάλι. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητο εδώ και από εδώ πάνω μπρος καλά μου πόδια. Μια μισή ώρα είναι περίπου, όταν το είχαμε κάνει τις προηγούμενες τις άλλες φορές. Αλλά τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ το μέρος. Δεν ξέρω, αυτός ο δρόμος, σαν να μην υπήρχε αυτός ο δρόμος εδώ. Νομίζω από πιο κάτω είχαμε αφήσει τις μηχανές. Αυτό το κλεισάκι δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι το κλεισάκι που. Αυτό το κλεισάκι μήπως είναι καινούριο, δεν το θυμάμαι. Πάμε να δούμε τι θα δούμε πάλι. Άιντε φύγαμε! Όλο ιστορίες και αυτό το μέρος. Μια φορά είχαμε έρθει εδώ πέρα με ένα φίλο και κάπου στα μισά της διαδρομής βλέπουμε να μας πλησιάζει από πέρα από το βουνό ένα πράγμα άσπρο μαύρο, μια χιονοθύελα. Χεστήκαμε. Για πότε κατεβήκαμε κάτω στο χωριό και μόλις κατεβαίνουμε πλακώνει ένα χιόνι. Φαντάσου τώρα να είσαι εδώ πάνω και να πλακώσει καμιά χιονοθύελα. Έχετε για βρυσούλες να χάσεις προσανατολισμό, να μην ξέρεις που πας και μετά να έχεις και το κρύο, ε. Τι είναι αυτό, ή τεράστιος αετός είναι? Τεράστιο! Δεν φαίνεται αυτή την κάμερα. Ή όρνιο είναι τεράστιο ή κάποιος αετός τεράστιος. Την τελευταία φορά που είχαμε έρθει εδώ πέρα ήταν μια παρέα, μια πολύ καλή παρέα από το Αντβράιντ. Κοιμηθήκαμε και ένα βράδυ. Περάσαμε υπέροχα. Ωραίες φωτογραφίες βγάλαμε βραδινές τότε. Θυμάμαι. Έκανε και λίγο κρύο. Γενικά είναι μέρος ο Γράμμος με μεγάλη ιστορία. Κάτσε διάβασε να δεις τι έγινε εδώ. Μέχρι και ένα πάλμα έχουν ρίξει εδώ. Σε αυτό το μέρος. Στον Εμφύλιο. Ούτε η Μαλάια να μας τάνει εδώ. Η δρακόλιμνη του Γράμμου βρίσκεται σε υψόμετρο 2.350 μέτρων. Είναι η μεγαλύτερη στον ελλαδικό χώρο ως προς την έκταση και το υψόμετρο. Μεγάλο μέρος του χρόνου η επιφάνεια των νερών της είναι παγωμένη. Το βάθος της λίμνης άλλοι λένε ότι είναι 20 μέτρα και άλλοι 50. Και άλλοι το πάνε πιο μακριά και πιστεύουν ότι είναι άπατο και στο βυθό της βρίσκεται μια πύλη που ενώνεται με άλλες διαστάσεις. Ο θρύλος και οι ιστορίες των παλιών για αυτόν τον τόπο μας λένε πως στα παλιά τα χρόνια κατοικούσε ένας δράκος, καλόκαρδος και ευγενικός. Όμως οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά δεν τον ήθελαν κοντά τους.
τρόμαζαν και το φοβόταν, αυτοί και τα κοπάδια τους. Κι έτσι τον έδιωξαν και τον εξόρισαν πάνω ψηλά στις κορυφές του Γράμμου. Ο δράκος μας έκλαιγε και ξανάκλαιγε για τη θλίψη και τον πόνο που έμεινε μόνος του. Και από τα πολλά τα δάκρυα σχηματίστηκε η δρακόλυμνη. Και μέχρι που τα δάκρυα γέννησαν και τον ποταμό Αλιάκμονα, γιατί από εκεί πάνω ξεκινάνε οι πηγές του. Αυτή τη φορά την προσεγγίσαμε τη δρακόλυμνη από διαφορετικό δρόμο, να δούμε τι γίνεται και από εδώ, στην κορυφή του Γράμμου. Την άλλη φορά είχαμε πάει από πίσω. Από όπου και να πας είναι μαγικά. Δεν υπάρχουν λόγια πάνω στις κορυφές. Όταν φτάνεις και αν φτάσεις καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτό που νιώθεις δεν συγκρίνεται. Και ας όψει η κούραση και το περπάτημα. Τώρα βασικά είναι μια μισή ωρίτσα εδώ πέρα. Να ανεβείς, πες να κάτσεις καμιά ωρίτσα εδώ να ξεκουραστείς και να γουστάρεις τη λίμνη. Και άλλη μια ώρα σχεδόν το κατέβασμα. Υπολόγισε κάνα 3-4 ώρες μες αυτό το βράδυ. Και η λίμνη μας είναι σχεδόν παγωμένη. Απίστευτο. Πω πω, γαλάζια νερά. Πω πω. Μαγεία. Μαγεία. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Της επιστροφής. Μετά από αυτή την ανηφόρα, μια ανάσα κατηφόρα και φτάσαμε. Εμπρός λοιπόν, καλά μου πόδια. Thank you.
νεράκι, όχι αστεία. Δες πεντακάθαρο κρύσταλλο ρε εσύ. Απίστευτο. Παγωτό εννοείται θα είναι παγωτό. Εδώ ήταν το σημείο που σταματήσαμε το πρωί. Από εδώ και πέρα μάλλον θα είναι γεμάτο σάρες. Από τα χιόνια που λιώνουν. Δεν περνάει από εδώ αυτοκίνητο πολύ δύσκολα. Και 4x4 να έχεις και... Εδώ με τα πόδια το σκέφτεσαι από που να πας. Εδώ, εδώ πάτα. Θα γυρίσει. 1, 2, 3. Όχι, εκεί που είσαι εσύ. Όχι, εδώ πάτα. Εδώ, 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 εδώ. Εδώ. Ζεύγεις κάτι. Εδώ. Ωραία, μπράβο. Ωραία, ωραία. Ωραία. Ρε, με τα πόδια. Με τα πόδια είναι δύσκολα. Πού να... Κύρα, σε πάρει κατρακύρα εδώ, άλλο φτάτωμα. Rock and roll, rock and roll εδώ. Πολύ κοτρώνα να πούμε. Rock and roll. Rock and roll. Δίδαγμα, με την πρώτη αναποδιά μην το βάζεις κάτω. Αν θέλεις πραγματικά να πετύχεις το στόχο σου, προχώρα. Μας κόστησε μια ωρίτσα παραπάνω από το αερόδρομο για να φτάσουμε στη λίμνη, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέραμε. Και να σου πω, δεν μας χαλάσει καθόλου. Περπατήσαμε μια ωρίτσα παραπάνω. Και τα λέμε στην επόμενη. Υγεία και καλή καρδιά.